Clash of Clans. Στιγμή για μένα. Για όσους παρακολουθείτε το κανάλι, θα ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι μόνο με τον King μου και ναι, ήρθε η στιγμή όπου έφτασε το τέλος από το θέμα ήρωα. Ο King πάει level 40. Yeah! Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Go IP, εναλλαγές του, έχει και ένα lava looning που αξίζει, αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Μία βάση η οποία πολλοί την αποφεύγουν, τη θεωρώ εύκολη όσο αφορά τα δύο αστέρια. Ελεγχόμενη έτσι ώστε να μην χαθούν μάλλον τα δύο αστέρια. Πάντα τραβάμε με 4 Hogs. Άλλοι προτείνουν τα Giants, άλλοι προτείνουν Giants και Hogs μαζί. Θεωρώ ότι ένα defense γιατί να μην δεν πέσει πουλάροντας το Clan Castle. Το Lava είναι μία άλλη ιστορία. Σαν defense θεωρώ ότι είναι ίσως το χειρότερο troop που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος στο Clan Castle. Όταν το συναντάω βάζω την Queen μου κατευθείαν έτσι ώστε να πέσει γρήγορα αλλά και να φάει τα minions η Queen πριν προλάβουν αυτά να χτυπήσουν κάποιον wizard. Αφού έχω παρατηρήσει ότι τα troops μου κατευθύνουν στο σημείο που θέλω και ιδίως προς την Queen, τότε ρίχνω και το jam μου για να σιγουρέψω τη δίωδό τους. Αν προσέξετε, αυτή τη στιγμή βγήκαν τα traps από το κέντρο. Τα traps δεν πρέπει, να το πω διαφορετικά. Τα traps δεν κάνουν πάντα τη δουλειά που θα θέλαμε έχοντάς τα στο κέντρο. Στη συγκεκριμένη βάση, το 90% των παιχτών έχω παρατηρήσει και πολλών μάλιστα γενικά σε βάσεις, βάζουν τα traps στο κέντρο. Αυτά όταν θα βγουν θα τραβήξουν τα troops προς το core, προς το town hall, προς το κέντρο. Στη συγκεκριμένη βάση με βόλεψε απίστευτα και το έχω συναντήσει γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι μια εύκολη βάση όσο αφορά τα δύο αστέρια, διότι τα traps ό,τι και να γίνει θα με κατευθύνουν τα πρώτα μου troops που αυτά θα είναι τα golem, τα skeletons και σίγουρα ο king, όπου μόνο που θα μπουν κοντά στο townfall, enrage κιόλας, τα pekka μπορούν να ρίξουν με δύο hit το townfall ή δύο golem αν μπουνε. Άντε και λίγο damage που θα κάνει ο King ή έστω ένα pekka πριν πεθάνει, όταν θα σκάσουνε θα βγει το Town Hall εκτός. Λοιπόν, αυτό ήταν μια εγκυκλοπαιδική περίπου ερμηνεία των traps από την εμπειρία μου. 4 Hogs πάλι να φάω ένα defense και να τραβήξω και το Clan Castle σε μια αγωνία. Είναι πάρα πολύ λίγες οι βάσεις όπου κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται να τραβήξεις το CC του αντιπάλου έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσεις σίγουρα να σε τραβήξει προς το κέντρο. Προσέχω πάντα εκεί που θα τραβήξω το Clan Castle να έχω μια εμβέλεια μακριά από κάποιο μορτάρι, γιατί το μορτάρι ιδίως στο Max υπάρχει περίπτωση να βγάλει εκτός τις witches και αν βγουν οι witches εκτός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα διότι μόνες τους μπορούν να κρατήσουν αν θυμάμαι καλά 20-30% σιγά σιγά με τα skeletons. Ακόμα και στα τριάστερα άμα προσέξετε όσοι δηλαδή καταφέρνουν και κάνουν τριάστερα οι witches συνήθως πάντα καταφέρνουν και μένουν μέχρι το τέλος. Τα skeletons έχουν μπει σε τέτοιο σημείο όπου τα Inferno ασχολούνται μόνο με αυτά. Μπήκανε σχεδόν όλα μου τα troops στο κέντρο. Εδώ είναι που θέλω να παρατηρήσετε το pekka όταν είναι enrage με 2 hit ρίχνει το Town Hall. Είναι αυτό που είπα πριν ότι αν μπουν τα fat troops
δηλαδή τα Golem, τα Pekka, έστω και ο King, τη ζημιά θα την κάνουν. Και όλα τα υπόλοιπα ασχολούνται, ακόμα και η Queen μας ασχολείται π.χ. με τα πτυχάκια που συνηθίζει να χτυπάει. Νομίζω ότι άμα θα κάνω κάποια στιγμή κάποιο γκάλο, θα βάλω μια ερώτηση με τι είναι ερωτευμένη η Queen και είμαι σίγουρος ότι μία από αυτές τις επιλογές ήταν τα πτυχάκια. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη βάση θεωρούσα ότι θα έφτανε σε ένα 90-95% και έλεγα «ΟΚ, okay, ας το δοκιμάσω». Αφού αυτό σημαίνει και η παρατηρητικότητα που έχουμε πάνω στο παιχνίδι. Αφού τελείωσε και αφού είδα εννοείται ξανά το replay, καλό θα ήταν σε τέτοιου είδους βάση να μην χρησιμοποιήσουμε το 2-2-1, δηλαδή 2 freeze, 2 rage, 1 jump, αλλά να αντικαταστήσουμε, για όσους θέλετε βασικά να το δοκιμάσετε, αντικαταστήστε το jump με ένα τρίτο freeze ή αν ανάλογα με το combo σας βάλετε 3 rage και 2 freeze ή 4 freeze και 1 rage μόνο για το mid. Είναι εναλλαγές που πιστεύω ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πιάσουν το 90-95% παρά το jump το οποίο χρησιμοποίησα εγώ και με το ζόρι έφτασε στο 80%, γιατί θεωρώ ότι πήγανε πάρα πολύ καλά τα troops. Λοιπόν, το lava looning, αλλά σε μία μικρή του εναλλαγή με 3 lava. Όλα τα loons και τα minions έχουν πέσει εξ αρχής και στο lava looning, ακόμα και αν μπήκε straight μπροστά στα Inferno, στα Xbox, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το πότε έπεσαν τα freeze και σε ποιο σημείο έπεσαν τα rage. Δηλαδή, το καθοριστικό πιστεύω όσον αφορά το lava looning είναι το timing, καθαρά έως και 90% θα έλεγα, το πώς θα γίνουν drop τα spells. Αν γίνει η δουλειά σωστά με τα freeze, τα οποία συνήθως έχω παρατηρήσει ότι άλλοι τα βάζουν ανάλογα με ποιο τρίο defense είναι μαζί, είναι X-Bow, Inferno, Archer Tower, είναι X-Bow, Inferno, Wizard. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί τείνουν να φριζάρουν περισσότερο τους Wizards έτσι ώστε να μην χάσουν τα loon τους ή τα minions που θα περισσεύσουν από τη μάχη. Αλλά το spelling πιστεύω είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Και 3 αστέρια, πάρα πολύ ωραίο attack. Αδικία το ότι δεν ήταν στο σαν most heroic attack, αλλά δεν πειράζει. Και έχουμε και άλλο ένα. Το συγκεκριμένο το επέλεξα όχι τόσο για τα 3 αστέρια, αλλά σε τέτοιου είδους βάσεις που πολλούς έχω παρατηρήσει να μπαίνουν από γωνίες, ακόμα και Queen που δεν έχει, καθαρίζει πρώτα όλη την πλευρά έτσι ώστε να διασφαλίσει τα troops του να πάνε ακριβώς εκεί που θέλει. Δηλαδή, καθάρισε όλη την πλευρά, να μην υπάρξει κάτι σε εμβέλεια από εκεί που θα βάλει τα troops του, χρησιμοποίησε το jump με πολύ έξυπνο τρόπο, χωρίς εδώ τη δικλίδα που βλέπετε που ζουμάρω, δεν την πιάνει να φύγουν πιο αριστερά τα troops. Εντάξει, μπορούσε και ένα κλικ πιο πάνω, αλλά λεπτομέρεια. Εκεί ακριβώς όπου έπρεπε για να περάσουν. Και όπως βλέπετε, ένα rage ήταν υπεραρκετό στο κέντρο για να κάνει τη ζημιά. Χρησιμοποιώντας ένα επιπλέον freeze, κράτησε ίσως λίγο περισσότερο τα Pekka να κάνουν τη ζημιά που έπρεπε. Ο King δεν ενεργοποιήθηκε καν. Νομίζω ότι έζησε ένα Pekka. Ναι, ένα Pekka. Το άλλο πέθανε πριν οριακά από το Inferno. Α, όχι, τώρα πέθανε. Συγγνώμη τώρα. Μόλις πέθανε εκεί πάνω στη γωνία, δεν ξέρω αν το προλάβατε. Το Golem ευτυχώς δεν κόλλησε σε κάποιο wall. Δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα ακόμα και αν κολούσε, διότι τα walls είναι χαμηλά. Έχει τόσους wizards από πίσω που θα ανοίγανε πολύ γρήγορα τρύπα. Ο King ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί και δεν χρειάζεται stress όταν φτάνει το fight σε ένα τέτοιο σημείο. Ακόμα
ακόμα και αν χρειαστεί ή όχι, ψέματα, λάθος το είπα. Ακόμα και αν νιώσετε ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε το κάποιο ability, διότι ίσως δεν με προλάβει ο χρόνος ή ότι περάσουν εκείνη την ώρα από το μυαλό σας, όχι, cool. Θα έρθει η στιγμή που θα καταλάβετε ακριβώς το πότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ability των χειρών. Όταν φτάνουν τα fights σε σημείο 100% και είναι λίγα τα troops που έχουμε ζήσει, προτιμήστε οριακά να πατήσετε το ability του hero και να του δώσετε το χρόνο να φάει όσο να δουν πιο πολλά μπορεί. Εδώ ήταν ένα αγχωτικό replay όταν το βλέπαμε live, διότι δεν ξέραμε πού θα στραφεί ο Wizard. Και όμως ήταν τρία αστέρια, μπράβο. Αυτά όσο αφορά τα wars. Στο description κάτω θα έχω το Twitch link. Ξεκίνησα να κάνω live κάποιες εκπομπές στο Twitch. Παρακολουθήστε με, το πρόγραμμα δεν έχω αποφασίσει ακριβώς το πώς θα ρυθμιστεί, αλλά πιστεύω μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει βγει και το πρόγραμμα. Παρακολουθείτε γενικά. Αυτά, είμαι ο Άντι και σας φιλώ. Γεια χαρά, όμορφα παιδά.